11 Μαρτίου ο Θάνος Τζίμερος, στέλεχος διαφημιστικής εταιρείας, ίδρυσε την πολιτική κίνηση «Δημιουργία ξανά». Απευθυνόμαστε σε αυτούς που έχουν αηδιάσει με αυτό που ονομάζουμε πολιτική ζωή της μεταπολίτευσης. Πιστεύουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι περισσότεροι από όσο φαίνεται, γιατί δεν φωνάζουν, δεν καίνε, δεν σπάζουν μάρμαρα, δεν κραυγάζουν στα τηλεπαράθυρα, όπως αρκετοί από τους καλεσμένους σας. Πάντα δηλαδή οι κραυγές και τα σπασίματα είχαν μεγαλύτερο μερίδιο φωνής από τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια. Αυτοί οι Έλληνες τώρα πρέπει να αργωνωθούν. Όσοι ενωθήκαμε στη Δημιουργία ξανά, πιστεύουμε στην ηθική, επειδή μας συμφέρει η ηθική. Πιστεύουμε ότι η ηθική είναι το πιο σταθερό και αποδοτικό πλαίσιο ανάπτυξης, γιατί έχει μακροπρόθεσμη στόχευση. Είμαστε επαγγελματίες, σκληρά εργαζόμενοι και όχι πολιτικοί κυφήνες ή πλαδαρά παιδιά του κομματικού σωλήνα. Εμείς δεν λέμε ψηφίστε μας, λέμε ψάξτε μας και ψάξτε όλους. Κάντε μας φίλο φτερό, ξεσκονίστε μας, δείτε το site, τα βιογραφικά, τι γράφουμε, πώς το λέμε, πώς το πιστεύουμε. Γιατί από εδώ και μπρος, για να σωθεί η Ελλάδα, πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί όσοι πιστεύουν σε αυτό το σκοπό. Η παιδεία ήταν η πρώτη που χρεοκόπησα. Όλες οι άλλες χρεοκοπίες αξιών, ηθική, πολιτισμική, αισθητική και οικονομική ήταν φυσικό επακόλουθο. Η διαφθορά στην Ελλάδα είναι μια οργανωμένη βιομηχανία, η οποία ιδρύθηκε με διακομματική συνένεση. Το κράτος είναι ο απατεώνας. Το κράτος είναι ο δόλιος. Το κράτος είναι αυτό που αισθάνεσαι ότι θα σου υπονομεύσει το επόμενο βήμα. Το κράτος είναι αυτό που θεσπίζει νόμους που δεν τηρεί, που εξαιρεί τον εαυτό του από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει σε οποιονδήποτε πολίτη. Έχουμε ζήσει ένα φρικτό αδίέξοδο τον τελευταίο καιρό. Η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί, η δημοκρατία δεν λειτουργεί, η φορολογία είναι παντελώς άδικη και ο πολίτης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έχουμε φτάσει στο 1.200.000 άνεργοι και κανένας δεν νοιάζεται. Και εφαρμόζουμε ένα ανόητο σύστημα, ένα ανόητο αυτοκτονικό σύστημα, το οποίο παρουσιάζεται ως λύση για τα προβλήματα. Μιλάμε για εκατοντάδες επενδυτικές προτάσεις που σέρνονται χρόνια. Εάν αυτές ξεκολούσαν, θα δημιουργόντουσαν αύριο χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ένα απλό λοιπόν φορολογικό σύστημα, σταθερό με μηχανογράφηση, είναι αυτό που θα δώσει δουλειά στον άνεργο. Εμείς πρέπει να πούμε τι χρειάζεται στη χώρα μας. Και το μνημόνιο είναι ντροπή για κάθε Έλληνα, γιατί πάει να πει ότι ενώ γκρεμίζεται το σπίτι μας και πέφτουν οι τείχοι, εμείς καθόμαστε και το κοιτάμε και ήρθε κάποιος απ' έξω να μας πει πώς θα το συντηρήσουμε. Αυτό είναι ντροπή. Αλλά το σπίτι μας γκρεμίζεται. Η οριζόντια μείωση, ας πούμε, στο δημόσιο είναι ό,τι πιο φρικτό, ειδικά για την κατηγορία εκείνη των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι είναι άξιοι, ικανοί, αδιάφθοροι και αποδίδουν. Η κραυγή αγωνίας, η κραυγή διαμαρτυρίας και ταυτόχρονα η κραυγή που φεύγει από όλα τα στόματα και από όλες τις καρδιές, είναι αφήστε μας να δουλέψουμε, αφήστε μας να παράγουμε. Δεν έρχεται προκοπή ούτε με γροθιές ούτε με αίμα, μόνο όταν χύνεται υδρότας σε ένα περιβάλλον που ανταμείβει τον υδρότα. Φυσικά δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι ξέφραγο αμπέλι. Δηλαδή οι μετανάστες θα πρέπει να σταματήσουν να μπαίνουν. Ναι, υπάρχει δυστυχία στον κόσμο, δεν μπορεί να τη λύσει η Ελλάδα όμως. Κανένας δεν μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής αν δεν έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 5 χρόνια εργασίας σε οποιονδήποτε μη πολιτικό χώρο. Καταργούμε την αμοιβή των βουλευτών για συμμετοχή σε επιτροπές. Αυτή είναι η δουλειά τους. Θα παραιτηθούμε, σε περίπτωση που εκλεγούμε, από κάθε συνταξιοδοτικό δικαίωμα που μπορεί να προκύψει από την εκλογή μας. Μάλιστα. Δεν θα πάρει σύνταξη κανένας της δημιουργίας ξανά αν βγει βουλευτής. Κανένας ποτέ. Ο υπουργός δεν μπορεί να είναι βουλευτής. Ο βουλευτής ελέγχει τον υπουργό. Δεν μπορεί ο ελεγκτής να είναι και ελεγχόμενος. Τι να κάνουμε? Για να φτιάξουμε αυτό που δεν ξανάγινε, δεν θα εφαρμόσουμε καμία συνταγή του παρελθόντος. Θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους έξω από τα δόντια. Τη ληστεία του δικού σου και του δικού μου ιδρώτα θα την ονομάζουμε ληστεία και όχι έκτακτη εισφορά. Τους μαφιόζους της δημόσιας διοίκησης θα τους ονομάζουμε μαφιόζους και όχι επίορκους δημόσιους λειτουργούς. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να μας δώσετε τη δυνατότητα να μπούμε στη Βουλή και να ανατινάξουμε το σάπιο πολιτικό σύστημα μέσα από τη Βουλή. Είστε αισιόδοξος για την 6η Μαΐου? Είμαι μαχητής. Είμαι μαχητής και όταν αναλαμβάνω κάτι, το τελειώνω. Πάντα.